6 πόλων που οργάνωσαν επίσης το πρωί συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. 24ωρη απεργία πραγματοποίησαν επίσης και άλλες δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Τα αιτήματα των κινητοποιήσεων ήταν να καταβληθεί ολόκληρη η άτα του τρίτου τετραμήνου του 85, να ανακληθεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την εισοδηματική πολιτική και να υπογραφούν ικανοποιητικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Στην Αθήνα, μετά την συγκέντρωση, πραγματοποιήθηκε πορεία στη Βουλή, όπου επιδόθηκε ψήφισμα με το οποίο ζητείται επίσης η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η ικανοποίηση θεσμικών ετοιμάτων των εργαζομένων, να σταματήσουν οι απολύσεις και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ανεργίας. Οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς συμμετείχαν με στάσεις εργασίες, οι οποίες άρχισαν απόψε στις 8 και έληξαν μόλις πριν λίγο. Σχετικά με τις σημερινές απεργιακές κινητοποίησεις, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κώστας Σιμίτης δήλωσε ότι οι παράγοντες που περιορίζουν την ανάπτυξη, όπως το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών ή τα χρέη που προκάλεσαν τα ελλείμματα του προϋπολογισμού, δεν ξεπερνούνται με ευχολόγια ή την επίκληση ανέφικτων λύσεων, αλλά με ρυθμίσεις που εντάσσονται μέσα στη λογική της οικονομίας και αξιοποιούν τους μηχανισμούς της για το κοινό όφελος. Μία από τις ρυθμίσεις αυτές είναι και η εισοδηματική πολιτική. Αν δεν επιδιώξουμε, τόνισε, σήμερα τις προϋποθέσεις για μια σταθερή πρόοδο της οικονομίας, δεν θα υπάρξει μελλοντικά αύξηση του εισοδήματος. Η σημερινή απεργία, υπογράμμισε ο Υπουργός, δεν είναι δικαιολογημένη γιατί επιδιώκει να ματαιώσει μια πολιτική που μακροπρόθεσμα είναι σε όφελος των εργαζομένων. Η κυβέρνηση, κατέληξε ο κ. Σιμίτης, θα συνεχίσει σταθερά την πορεία που έχει χαράξει. Ο Υπουργός Εργασίας Ευάγγελος Γιαννόπουλος επανέλαβε σήμερα ότι η απεργιακή κινητοποίηση είχε σαφή πολιτικό αντικυβερνητικό χαρακτήρα. Είπε επίσης ότι η απεργία εναντίον της κυβερνητικής πολιτικής σημείωσε παταγώδη αποτυχία και έδωσε σχετικά στοιχεία στην δημοσιότητα. Αντίθετα, το Εργατοπαλικό Κέντρο Αθηνών ανακοίνωσε ότι η κινητοποίηση είχε επιτυχία. Ο Υπουργός Εργασίας επισήμανε ακόμα ότι οι εργαζόμενοι της χώρας αποδοκίμασαν με τη στάση τους ακόμη μια φορά την ηγεσία της απεργιακής αναταραχής. Η ΔΕΗ με ανακοίνωσή της αναφέρει ότι οι ομοσπονδίες των υπαλλήλων της που έλαβαν μέρος στην απεργία δεν διέθεσαν στην επιχείρηση το απαραίτητο προσωπικό που προβλέπει ο νόμος για την εξυπηρέτηση των αναγκών του κοινωνικού συνόλου, αλλά και το προσωπικό που διαθέτει διέκοψε αυθαίρετα τη λειτουργία 20 μονάδων παραγωγής με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικής έκτασης διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος. Ελληνοβουλγαρικές συνομιλίες για στενότερη οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών άρχισαν το πρωί στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Κεντρικά θέματα των συζητήσεων είναι η συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της αλουμίνας και στις ναυπηγοεπισκευές. Ειδικά για την αλουμίνα συζητείται η δυνατότητα να απορροφά η Βουλγαρία σημαντικό μέρος της παραγωγής του εργοστασίου αλουμίνας που σχεδιάζεται να δημιουργηθεί με τη συνεργασία της Σοβιετικής Ένωσης. Το σχέδιο μεταφοράς του κειμένου του Συντάγματος στη δημοτική γλώσσα διανεμήθηκε απόψε στη Βουλή. Όπως είναι γνωστό, η Επιτροπή συγκροτήθηκε με απόφαση του Πρόεδρου της Βουλής Γιάννη Αλευρά και συνήλθε υπό την Προεδρία του Βουλευτή Γιάννη Ντεγιάννη. Στις συνεδριάσεις παρέστηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Αλέξανδρος Μαγκάκης. Το νέο κείμενο του Συντάγματος θα προταθεί στη Βουλή για έγκριση μαζί με την ολοκλήρωση της αναθεώρησης των διατάξεων του Συντάγματος την ερχόμενη Πέμπτη. Κηδεύτηκε στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας η Αμαλία Φλέμινγκ, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Στην κηδεία παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Χρήστος Ανζετάκης, ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, ο πρόεδρος της Βουλής Γιάννης Αλευράς, ο επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Ευάγγελος Αβέροφ και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Σταύρος Δήμας, επικεφαλής τετραμελούς αντιπροσωπείας, η κυρία Ρούλα Κουκούλου, μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ, επικεφαλής τριμελούς αντιπροσωπείας, η κυρία Φρόσος Πεντζάρη, μέλος του πολιτικού συμβουλίου της Δημοκρατικής Ανανέωσης, ο πρόεδρος του ΚΚΕ Εσωτερικού Λεωνίδας Κύρκος, ο πρόεδρος της ΕΔΙΚ Γιάννης Ζήγδης, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, βουλευτές, άλλοι επίσημοι και πολλοί κόσμος. Ο πρόεδρος της Βουλής Γιάννης Αλευράς, εκφωνώντας επικίδιο εκ μέρους της Εθνικής Αντιπροσωπείας, μετέφερε, όπως είπε, το βάρος αβάσταχτης λύπης όλων των συναδέλφων του της Βουλής των Ελλήνων, αλλά και γενικότερα του ελληνικού λαού που τόσο αγάπησε η Αμαλία Φλέμινγκ. Γι' αυτόν οι αγώνες. Ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Μιχάλης Στεφανίδης, μίλησε σήμερα το πρωί στη Σχολή Εθνικής Άμυνας με θέμα τη λειτουργία του Κοινοβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής. Ο κ. Στεφανίδης υποστήριξε ότι η Βουλή των Ελλήνων για να διαδραματίσει τον ιστορικό εθνικό ρόλο της θα έπρεπε όχι μόνο να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις και στις ελληνικές πολιτικές συνθήκες και παραδόσεις, αλλά και να εξασφαλίζει την εξύψωση της ηθικής στάθμης της και την ποιοτική βελτίωση του έργου της στην άσκηση δύο θεμελιωδών λειτουργιών της, της νομοθετικής εργασίας και του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Επακολούθησε συζήτηση κατά την οποία σπουδαστές της σχολής, ανώτεροι αξιωματικοί και πολιτικοί υπάλληλοι έθεσαν ερωτήσεις στις οποίες απάντησε ο αντιπρόεδρος της Βουλής.
Σε θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, καθώς και στην τετραήμερη επίσκεψή του στον Καναδά, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, στη σημερινή συνάντηση με τους πολιτικούς συντάκτες. Αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας, είπε ότι εξελίσσεται χειρότερα από ό,τι είχε προβλέψει και υποστήριξε ότι η υποτίμηση και τα περιοριστικά μέτρα για τις εισαγωγές δεν απέδωσαν. Για τις δημοτικές εκλογές, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι το κόμμα του θα τις πολιτικοποιήσει έντονα, με στόχο να αυξήσει το ποσοστό του και να εξασφαλίσει την εκλογή των δημάρχων που θα υποστηρίξει. Δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα η διακήρυξη της σύσκεψης της τοπικής αυτοδιοίκησης του ΚΚΕ Εσωτερικού που έγινε την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα. Το ΚΚΕ Εσωτερικού προτείνει να προωθηθούν με την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου η κατοχύρωση της διοικητικής αυτοτέλειας και της οικονομικής αυτοδυναμίας, ο εκδημοκρατισμός της τοπικής αυτοδιοίκησης διαμέσου και της καθιέρωσης της απλής αναλογικής. Γωνία Κύπρου και Ιρώνου στο Μπουρνάζι πριν 2 ώρες περίπου και σε αυτό εδώ το σημείο ένας νεαρός 19 περίπου χρονών είναι νεκρός και ένας άλλος τραυματίας μετά από συμπλοκή για μια σήμαντη αφορμή. Τι έγινε, δεν τα μάθαμε. Ναι, τι έγινε. Τσακωθήκαν το μεσημέρι ο Καργάκος με τον Γλυκογιάννη. Ναι. Από ό,τι μάθαμε. Τσακωθήκανε, βγήκανε 2-3, χτύπησαν τον Καργάκο. Γύριζε ο Καργάκος το απόγευμα στο Σκορπιό και του λέει έλα έξω μόνος. Του Γλυκογιάννη. Του Γλυκογιάννη. Ξανά βγαίνει ο Γλυκογιάννης με άλλους 2-3. Βγαίνει και ο Ιάκωβος, το παιδί που σκοτώθηκε. Και από εκεί και πέρα γίνανε ό,τι έγινε. Για τη συμπλοκή που έγινε, ο άλλος είχε πέσει κάτω. Ποια ήταν η αφορμή? Δεν ξέρουμε την αφορμή. Ακόμα κανένας δεν μπορεί να μιλήσει με σιγουριά. Λοιπόν, με το που σηκώνε το άλλος απάνω και ήταν με σκυμμένο το κεφάλι. Πώς ήταν δηλαδή με αυτοί που τσακωνόντουσαν? Ήτανε 2 που πήγανε πιο κάτω. Δηλαδή πήγε να χωρίσει το παιδί και μετά του λέει ο άλλος, έλα να τα πούμε πιο κάτω οι δυο μας. Και με το που πάνε πιο κάτω οι δυο μας και τσακώνονται, πέφτει ο άλλος κάτω από τη συμπλοκή και με το που πάει να σηκωθεί, του χώνει μία μαχαιριά στην καρδιά, κοντά στην καρδιά και μία από ό,τι το πήγε το παιδί στο πρώτο βοηθειόν και είπε. Μία κάτω μεγάλη. Δηλαδή από ό,τι θα φαίνεται. Ο τραυματίας πώς τραυματίστηκε? Ο τραυματίας από τη συμπλοκή, τώρα δεν ξέρουμε πώς τραυματίστηκε. Όπως ακούσατε κυρίες και κύριοι, έγκλημα για σήμαντη αφορμή. Για σήμαντη αφορμή μεταξύ νέων ανθρώπων. Ο ένας νεκρός και ο άλλος σοβαρά τραυματισμένος. Νεκρός ο 19χρονος Ιάκωβος Γιακουμίδης και τραυματίας ο 20χρονος Δημήτρης Γλυκογιάννης. Με μαχαίρια, αξεσουάρ στην νυχτερινή έξοδο. Το τι τους χώριζε θα μας το πει αύριο η ανάκριση. Και να σε ακούσουμε τώρα, Γιάννη Συνοδυνέ, με τις εξωτερικές ειδήσεις. Οι εξωτερικές μας ειδήσεις. Πρώτα απ' όλα το θέμα της Δανίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Κάρλος Παπούλιας, αναμένεται ότι θα υπογράψει αύριο στη Χάγη την ενιαία πράξη για την αναθεώρηση της συνθήκης της Ρώμης, μια και το δημοσίευμα που έγινε σήμερα στη Δανία για την αποδοχή ή όχι αυτής της αναθεώρησης είχε θετικό αποτέλεσμα. Όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων από τις Βρυξέλλες, την ενιαία πράξη θα υπογράψουν αύριο στην Ολλανδική Πρωτεύουσα και οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ιταλίας και της Δανίας, κ. Αντρεώτη και Γένσεν. Η Ελλάδα, η Ιταλία και η Δανία δεν υπέγραψαν την ενιαία πράξη στην ειδική τελετή που έγινε στο Λουξεμβούργο στις 18 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, το 56,1% των Δανών τάχθηκε υπέρ των μεταρρυθμίσεων που έχουν προταθεί για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Μόνο το 43,9% ψήφισε εναντίον. Νέες συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα σε προάστια του Καΐρου μεταξύ ανδρών του στρατού και στασιαστών εφέδρων της αστυνομίας. Παρά τις διαβεβαιώσεις ανώτατων αξιωματούχων της Αιγυπτιακής κυβέρνησης ότι η τριήμερη εξέγερση κατασταλτήκε. Εκπρόσωπος του Αιγύπτου ηγέτη, Χόσνι Μουμπάρακ, δήλωσε ότι ως τώρα έχουν σκοτωθεί 36 άτομα ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 300. Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, ο Αιγυπτιακός στρατός που κλήθηκε χτες για να καταστήλει την ανταρσία αφόπλησε τους έφεδρους και η Αίγυπτος παραμένει ασφαλής και ήρεμη. Αλλά αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στους ξένους ανταποκριτές ότι είδαν άρματα μάχης και στρατιώτες να πυροβολούν εναντίον στρατόπεδου κοντά στις πυραμίδες από που άρχισε η ανταρσία. Οι πυροβολισμοί κράτησαν περισσότερο από μια ώρα, ενώ οι αξιωματικοί του στρατού απομάκρυναν βιαστικά τους δημοσιογράφους. Εν τω μεταξύ, ο Σύρος πρόεδρος Χαφές Άσαντ δήλωσε σήμερα ότι η ανταρσία των εφέδρων αστυνομικών ήταν στην ουσία μια λαϊκή εξέγερση και κάλεσε τον Αιγύπτιο πρόεδρο Χόσνι Μουμπάρακ να αποκηρύξει τις συμφωνίες του Καμπ Ντέιβιντ. Στην Ιερουσαλήμ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Σιμών Πέρες δήλωσε ότι όπως πιστεύει, ο Αιγύπτιος πρόεδρος Χόσνι Μουμπάρακ θα κρατήσει την Αίγυπτο ενωμένη. Είπε επίσης ότι ο κύριος Μουμπάρακ αποτελεί εγγύηση για τη διατήρηση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή.
Τα προβλήματα εξακολουθούν να κυνηγούν τον πρώην δικτάτορα των Φιλιππίνων, Φερδινάδο Μάρκος, ο οποίος υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει την εξουσία κάτω από το βάρος της λαϊκής εξέγερσης όταν έγινε φανερό ότι είχε χρησιμοποιήσει βία και νοθεία για να διατηρήσει το αξίωμά του. Ο Μάρκος και οι στενότεροι συγγενείς του που μένουν σε αυτήν εδώ τη βίλα που είχε φροντίσει να αγοράσει ο δικτάτορας όταν ακόμα βρισκόταν στην εξουσία. Η βίλα είναι στη Χολονουλού της Χαβάης, όπου βρίσκεται από χθες και όπου έχει δημιουργηθεί μεγάλη αναταραχή. Οι αρχές της πόλης αρνούνται να εξασφαλίσουν στον Μάρκος και στη συνοδεία του την παραμικρή προστασία. Εξάλλου, η νέα πρόεδρος των Φιλιππίνων, Κορασόν Ακίνο, ανακοίνωσε σήμερα πως θα ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιστρέψουν στη χώρα της τα χρήματα που εξήγαγε λαθρέα ο Μάρκος και που σύμφωνα με μετριοπαθείς υπολογισμούς ξεπερνούν τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε κοσμήματα, έργα τέχνης και μετοχές σε πολυεθνικές εταιρείες. Σε αυτό το ποσό δεν υπολογίζονται τα σπίτια, οι βίλες και τα πολυκαταστήματα που έχει η οικογένεια Μάρκος εξωτερικό. Εν τω μεταξύ, η κυρία Ακίνο τήρησε το λόγο της και σήμερα δουν ελεύθεροι αρκετοί από τους πολιτικούς κρατούμενους, στην πλειοψηφία τους μέλη του εκτός νόμου Κομμουνιστικού Κόμματος. Πολλοί από αυτούς που αφέθηκαν ελεύθεροι δήλωσαν ότι δεν μπορούν ακόμα να πιστέψουν ότι έπαψαν πια να είναι φυλακισμένοι. Να δούμε τώρα τι γίνεται στον Περσικό κόλπο. Οι Ιρακινές στρατιωτικές δυνάμεις με την υποστήριξη πολεμικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων επετέθησαν εναντίον των περσικών δυνάμεων στη Χερσόνησο Φάου, στο νότιο Ιράκ, όπου, όπως μεταδίδουν τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, διεξάγονται αυτή τη στιγμή φωνικότατες μάχες. Και κοντά στην Σουλεϊμανία, στο βόρειο Ιράκ, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν πυρά πυροβολικού. Το Ιράκ έριξε στη μάχη ελικόπτερα και άρματα μάχης για να αναχαιτήσει τις περσικές δυνάμεις που έχουν εισβάλει εκεί και απειλούν τις πετρελοπηγές του Κιρκούτ. Οι Πέρσες ανακοίνωσαν σήμερα ότι απέκρουσαν την Ιρακινή αυτή επίθεση. Στη Μόσχα συνεχίστηκε για τρίτη μέρα το 27ο συνέδριο του Σοβιετικού Κομμουνιστικού Κόμματος και ο Γκέιντερ Αλίεφ, μέλος του πολιτικού γραφείου, επέκρινε δημόσια το πρόβλημα του αλκοολισμού, της διαφθοράς και της μαύρης αγοράς στη Σοβιετική κοινωνία. Εξάλλου, ο Ρουμάνος ηγέτης Νικολάη Τσαουσέσκου, σε λόγο που εκφώνησε, υπογράμμισε ότι οι αμερικανικές προτάσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να επιτευχθούν συμφωνίες μεταξύ Ανατολής και Δύσης στον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών και τα διαστημικά όπλα. Πάντως, ο κύριος Τσαουσέσκου υπογράμμισε πως η χώρα του υποστηρίζει